Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι η θεολογική, η ιατρική, επιστημονική, φιλοσοφική εκπομπή που αναλύει εδώ κάθε Κυριακή η εκπομπή μα διάφορα κοινωνικά θέματα. Και σήμερα Κυριακή βράδυ, 10.30 περίπου, 11.25 είναι η ώρα, είμαστε κοντά σα για να αναλύσουμε, για να δούμε σήμερα μαζί με την βοήθεια του συνοδοιπόρου, του συνταξιδιώτη όλα αυτά τα χρόνια, του κυρίου Βασιλείου Ατζακλή, του γιατρού τη Γενική Ιατρική να δούμε γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε. Ποιο είναι ποιος ο σκοπό ζωή, πού πρέπει να προσμένουμε, ποια είναι η ελπίδα τη ζωή μα. Όλα αυτά τα δούμε σήμερα, κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, για μία ώρα περίπου. Μπορείτε να τηλεφωνείτε τώρα στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Θέλουμε όμω να σα ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά, γιατί έχουμε ένα καινούριο έτο. Να δούμε λοιπόν τον κύριο Ατζακλή, τον Βασίλη. Κύριε Ατζακλή, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σε όλους, καλή χρονιά. Με υγεία, με ευλογία από το Θεό και να φύγουμε από τα δύσκολα. Πιστεύω πως αν όλοι έχουμε τη διάθεση αυτή να παρακαλέσουμε το Θεό, θα φύγουμε από τα δύσκολα. Όπω κύριε Φουντουλάκη, θυμάστε τότε που είχε φύγει ο Ηράκλειο από την βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη και είχε μείνει η πόλη δίχω στρατό και πέσανε οι άβαροι επάνω με τι προσευχέ στην Παναγία. Πάθαν οι Άβαροι μια πανολευθεία στη θάλασσα, φύγανε τα καράβια του από εδώ και τα μονόξυλα από εκεί και έγινε καταστροφή των εχθρών. Μόνο με προσευχέ, να ξέρετε. Και όλοι το βράδυ κάνανε. Από εκεί βγαίνει και το ότι υπερμάχο στρατηγό ήταν νικητήρια. Λοιπόν, είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που πρέπει και εμεί να παρακαλέσουμε να πούμε ότι υπερμάχο στρατηγό ήταν νικητήρια, να παρακαλέσουμε την Παναγία να μα βοηθήσει. Διότι οι εχθροί είναι πολλοί και οι, οι καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Λοιπόν. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού θα του ξεπεράσουμε. Είμαι σίγουρο γιατί η Ελλάδα πάντα έτσι περνάει, μέσα στα δύσκολα περνάει. Βεβαίω και η Ατζακλή, θα τα δούμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια αυτή τη εκπομπή. Πριν περάσουμε και δούμε και τα βιβλία σα, τα DVD, όλα αυτά που πρέπει να δούμε, να εξετάσουμε, γιατί ό,τι είναι καλό, ό,τι είναι όμορφο το αναλύουμε μέσα από την εκπομπή. Να δούμε λοιπόν τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Προσιάζουμε το πρώτο βιβλίο που βγήκε πριν από λίγε μέρε. Είναι η ανατύπωση του παλαιού βιβλίου Η ουσία και η Αθανασία τη Ψυχή. Το ξαναδημιούρισα, το ξανα. Έβγαλα, έχω μια καινούργια ανατύπωση που μιλάω για την ίδια τη ψυχή, πώ πετάει η ψυχή στα ουράνια. Επίση, στο βιβλίο αυτό μπορεί να βρει κάποιο πολλά ε, στοιχεία ψήγματα ψυχολογία, θεολογία, φιλοσοφία. Να δούμε λοιπόν γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε. Πολλά στοιχεία για, το, για, όλα αυτά τα έχω στο βιβλίο αυτό. Μάλιστα, σε λέει 142 του συγκεκριμένου έργου, του συγκεκριμένου πονήματο. Μιλάω για το σκοπό τη ζωή. Μιλάω τι πρέπει να κάνει κάποιο ε, για να είναι ευτυχισμένο. Ποιε θα είναι οι συναστροφέ του, με ποιου ανθρώπου πρέπει να ομιλεί. Έτσι λοιπόν το βιβλίο αυτό έχει επαξηθεί, έχει βελτιωθεί όπω λέει και το εξόβλη του βιβλίου. Είναι το βιβλίο ουσία και Θανασία τη Ψυχή. Μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίε για αυτό το βιβλίο και για τα υπόλοιπα βιβλία που τα βλέπουμε τώρα. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την εννοία του χρόνου, με, ε, μέσα από την αρχή ελληνική πραγματεία και την πατρική θεολογία. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον νεοπλατωνισμό φύση, οι οποίοι οι δύο αυτέ έννοιε πώ συνταχτίζονται, πώ ε, μπορεί ο άνθρωπο μέσα από τη συνδιαλλαγή του με τη φύση να γίνει καλύτερο, να αποβάλει ό,τι τον επιβαρύνει, να αισθανθεί καλύτερα ψυχολογικά. Και όλα αυτά μα τα αναλύει ο μεγάλο μεταφυσικό φιλόσοφο, ο Πλωτίνο, μετά Χριστόν αιώνα. Έζησε, έδρασε όλα αυτά σε ένα πρωτότυπο διαφορετικό βιβλίο. Το επόμενο βιβλίο, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία. Είναι. Οι δύο αυτοί κόσμοι. Αριστοτέρη Πλάτωνα από τι ειχογραφίε του Μεγάλου Μετεώρου. Ό,τι θα ήθελε κάποιο να γνωρίσει για του δύο αυτού του κόσμου. Τι εξετάζει, πόσο μοιάζουν. Τέλο, θέματα μεθοδολογία και φιλοσοφία τη ιστορία. Το επόμενο σύγγραμμα για την ιστορία του τόπου μα και του έθνου μα. Βλέπουμε επίση και τα βιβλία του κυρίου Αντζακλή. Είναι Αρχή Ελλάδα και Χριστιανισμό. Είναι το βιβλίο που μιλάει για του δύο αυτού του κόσμου. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με του υδροχωριστέ, με τη νέα εποχή, παγκοσμιοποίηση, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα, τα αναλύει με τη δική του κριτική σκέψη μέσα από το δικό του θεολογικό λόγο. Και τέλο, έχουμε το τελευταίο βιβλίο του κυρίου Ατζακλή που μιλάει για προφητείε και όλα αυτά που θα, συμ... και θα συμβούνε. Και έχουμε και την αναγέννηση που μιλάει για την ανάσταση του ανθρώπου. Θα μα τα πει και ο ίδιο, θα έχει γράψει ο ίδιο, θα μα τα αναλύσει. Αλλά ε, θέλω να μα πείτε λίγο, κύριε Ατζακλή, ε, γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε. Γιατί Τις... ζούμε, γιατί υπάρχουν. Ποιο... Ασφαλώ. Ποιο είναι το νόημα τη ζωή, με... ρωτάνε το... όλοι ναι. οι άνθρωποι όλων των αιώνων. Φαντάζομαι πω μόνο οι πρωτόπλαστοι άνθρωποι είχαν... δεν είχαν αυτή την ερώτηση, δεν είχαν αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, ήταν μέσα στην αγάπη του Θεού, μέσα στον παράδεισο, μέσα στη χαρά. Από τότε που χάσαμε εμεί τη χαρά και τον παράδεισο και τον κόσμο, ε, αρχίσαμε να ρωτάμε γιατί ζούμε. Ποιο είναι ο σκοπό τη ζωή μα. Έτσι λοιπόν, με λίγα λόγια, φτάσαμε σε μια πτώση εμεί οι άνθρωποι, η οποία οφείλεται στην παρακοή μα προ τον δημιουργό μας, τον Θεό. Εάν λοιπόν εμεί ξαναβρούμε το νόημα αυτό το να είμαστε κοντά στον Θεό, θα έχουμε πετύχει στη ζωή μα τι, Να είμαστε πάλι όπω είμαστε μέσα στον παράδεισο τη τρυφή τότε που δημιουργήθηκε ο Αδάμ και η Εύα. Αυτό εν ολίγη είναι ο σκοπό και πώ πετυχαίνεται. Θα το πούμε στη συνέχεια, αλλά εισαγωγικά θα σας έλεγα ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος κρατάει τα πάντα στα χέρια Του. Εμείς είμαστε, δεν είμαστε οι άξονες της ζωής, είμαστε ας πούμε τα γρανάζια της ζωής. Ο άξονας είναι ο Θεός. Μη θεοποιούμε λοιπόν τους εαυτούς μας, μη θεοποιούμε την επιστήμη, μη δημιουργούμε καταστάσεις στις οποίες πιστεύουμε και με φρούδες ελπίδες προσπαθούμε δίχως Θεό να κάνουμε ένα πολιτισμό ο οποίο βλέπουμε τώρα από, από την Χάνη. Αρχίζει από τη Γαλλική Επανάσταση ένα πολιτισμό στην Ευρώπη, ο οποίο είχε πολλέ έτσι προσδοκίε και βλέπουμε σιγά 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 να καταραίει. Βρισκόμαστε σε μια κατάρρευση, κύριε Φουντουλάκη και αγαπητοί φίλοι. Αυτή λοιπόν η κατάρρευση είναι η οποία θα μα φέρει σε μια δύσκολη συγκυρία που με αυτή τη δύσκολη συγκυρία θα πρέπει εμεί να πορευτούμε και σαν Έλληνε να δείξουμε τι. Δύο πράγματα μπορούμε να δείξουμε, α μα δείξει ολόκληρο σκηνοθέτη, τα βιβλία τα δούμε μετά. Δύο πράγματα μπορούμε να δούμε. Μάλλον... Ναι, για Τζαγλυ, ναι. ναι, Δύο πράγματα μπορούμε να δούμε. Πείτε να μας. Δούμε ναι. Τι σημαίνει για εμάς τους Έλληνες η ιστορία μας και τι σημαίνει για εμάς τους Έλληνες η Ορθοδοξία. Αυτά είναι δύο κάστρα στα οποία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αγαπητέ μου Γιώργο, ναι. κύριε καθηγητά, πολλές φορές έχουμε πει ότι επάνω σε αυτούς τους δύο πυλώνες θα χτίσουμε τη νέα Ελλάδα. Στην ιστορία μας και στην Ορθοδοξία. Ναι. Ο ένα πυλώνα είναι το ένα πόδι και ο άλλο πυλώνα είναι το άλλο πόδι. Ο ένα πυλώνα είναι το ένα φτερό, ο άλλο πυλώνα είναι το δεύτερο φτερό. Έχετε δει πουλί να πετάει δίχω και τα δύο του φτερά. Χρειάζεται να είναι σο το πουλί για να πετάξει. Έτσι, ο αϊτό θέλει δύο φτερά. Άμα τσακιστεί μια φτερούγα, δεν μπορεί να πετάξει κανένα πουλί. Πετέρως. Έτσι και εμεί θέλουμε. Και μέσα σε αυτά, στα ανάματα τη ιστορία και τη ορθοδοξία, κορυφαίο πράγμα, κορυφαία κατάσταση είναι ο ελληνικό λόγο. Διότι με τον ελληνικό λόγο μεταφέρθηκε και η ιστορία μα και η λογοτεχνία μα και η φιλοσοφία, προπαταδόση, η αρχαία φιλοσοφία έτσι, την οποία σεμνύνονται όλοι οι λαοί τη γη, αλλά και η ορθοδοξία που είναι το επιστέγασμα, η κορυφή δηλαδή, η κορονίδα η όλων των ανθρωπίνων αξιών. Ευρώ, κύριο Τσακλή, ε, βλέπουμε και τα ευλία του κυρίου Ατσακλή. Ε, Πρέπει να τονίσουμε και να επισημάνουμε και για την αγωνία που έχετε και έχω για να συνεχιστεί αυτή η εκπομπή. Άρα, το λέμε εδώ κάθε φορά ότι όποιο επιθυμεί και θέλει να προβάλλει το κατάστημά του, τι ιδέε του, τι σκέψει του για να συνεργαστεί μαζί μα, για να προβάλλουμε και εμεί πολλέ φορέ φθηνά προϊόντα. Όλα αυτά εμεί τα κάνουμε, προσφέρουμε αυτά τα βιβλία. Το, το καινούργιο βιβλίο το οποίο έχω γράψει, που έχει μέσα πολλά κομμάτια ψυχολογία για να δει και ο σύγχρονο άνθρωπο τι τελικά είναι η ψυχή. Μάλιστα, να δούμε και στο στο μέσα μέρος του βιβλίου θα δούμε, απαντάω σε ερωτήματα όπως τι είναι ο θάνατος, τι είναι ο παράδεισος, τι είναι η κόλαση, πώς μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος, τι υπάρχει με το θάνατο. Σήμερα με τον χριστιανισμό για τις πνευματικές αυτές καταστάσει, καταστάσεις περιγράφω μέσα του παραδείσου και του κολάσεως και ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε σήμερα πριν περάσουμε σε όλα αυτά τα, θεολογικ... σε αυτά τα, όμορφα θεολογικά στοιχεία που μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Βασίλης Ατζακλής. Να δούμε λιγάκι, να δούμε πρακτικά, βιωματικά, κυρία Τζακλή, τι πρέπει να κάνουμε στην οικογένειά μα, σαν άτομα, πώ πρέπει να ζούμε, πώ πρέπει να είναι η καθημερινότητά μα, γιατί μιλάμε για το νόημα τη ζωή. Θα περάσουμε πολύ σοφά, είπατε, και στην mm. κοινωνία μα και πώ μπορούμε εμεί, σαν μονάδε, σαν άτομα να αλλάξουμε το κοινωνικό σύνολο. Αυτό θα το κάνουμε και στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Να δούμε λίγο σαν άτομα. Αυτό που άτομα. είπατε, κύριε Φουντουλάκη, είναι το κλειδί. Ακριβώ αυτό είναι το κλειδί. Πείτε να μπορέσει ο καθένα να φτιάξει τον εαυτό του δίχω βία που και να μην επιβάλλεται στον άλλον. Να γίνεται ένα παράδειγμα στον άλλον, Ε που να μπορεί με αυτό το παράδειγμα ο άλλος να διδάσκεται. Διότι δεν μας, δεν μας κάνουν ικανούς πομπούς τα λόγια, αλλά τα έργα. Και τα λόγια μεν, αν είναι σωστά βέβαια, αλλά και τα έργα που ακολουθούν τα λόγια. Δηλαδή, ο άλλος θέλει να πει, εσύ τώρα μας μιλάς για αυτά τα πράγματα. Εσύ ο ίδιος τα ακολουθείς αυτά τα πράγματα. Αν δει λοιπόν ότι τα ακολουθεί αυτά τα πράγματα, τότε τι γίνεται. Με το παράδειγμα που δίνει ο καθένα άνθρωπο, γίνεται άξιο μιμήσεως για του άλλου. Αν άλλα λέμε και άλλα κάνουμε, απαξιώνουν οι άνθρωποι να ακούσουν και αυτά που λέμε. Γι' αυτό πολλέ φορέ πρέπει σαν χριστιανοί να έχουμε την ευτυχία ούτως ώστε να πράττουμε αυτά που λέμε, όχι μόνο να τα λέμε. Θα μου πεις, Τέλεια μπορεί ένα άνθρωπο να πράξει κάτι αυτό που λέει. να αγαπάμε του εχθρού μα. Εντάξει. Μπορούμε να το κάνουμε τέλεια. Όχι. Αλλά να προσπαθήσουμε να το κάνουμε, αυτό είναι ο χριστιανικό δρόμο. Η προσπάθεια και η δύναμη που θα καταβάλουμε για να ξεπεράσουμε αυτό το κόλλημα, δηλαδή να μην τον βρίσουμε τον άλλο όταν μας βρίζει, να μην τον χτυπήσουμε όταν μας χτυπάει. Δεν μιλάμε τώρα για πολέμους, γιατί εκεί πάει αλλού. Γιατί μου λέει κάποιος, Πρέπει όταν έρθουν οι Τούρκοι λένε: Εμεί να μην αμυνθούμε. Μα εμεί, αν δεν αμυνθούμε, θα σκοτώσουν οι Τούρκοι τον πατέρα μα, τη μάνα μα, το παιδί μα κλπ. Πρέπει εμεί να, να υπερασπιστούμε την οικογένειά μα. Πρέπει να κορδιγραφτούμε την πατρίδα μα. Είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά προσωπικά, εμένα, αν με χτυπήσει, δεν πρέπει να αντιδράσω κατά τρόπο ε, ε, εκδικητικό. Έτσι. Πολλέ φορέ, άνθρωποι από την αντίδραση του άλλου, θυμάμαι ένα περιστατικό. Που μια κοπέλα, λέει η Αραπόστολο, πήγε στο σπίτι ενό πλουσίου και του λέει: Σε παρακαλώ, λέει, δώσε κάτι για του φτωχού, σε παρακαλώ. Ο πλούσιο την κοίταξε άγρια στο πρόσωπο και τη έφτιασε μέσα στη χούφτα. Έφτιασε λοιπόν μέσα στη χούφτα τη κοπέλα. Ξέρετε τι έκανε η κοπέλα? Έβγαλε το μαντίλι τη, σκούπισε καλά αυτά το πτήσμα, το φτε πτήσμα το του πλουσίου του άνθρωπου, ο οποίο έκανε αυτή την απρέπει πράξη οπωσδήποτε προ τον συνάθρωπό του. Και είπε, αυτό κύριε ήταν για μένα. Σας παρακαλώ τώρα, δώστε μου κάτι και για τους φτωχούς. Αυτό συγκίνησε τόσο πολύ τον άνθρωπο αυτό, που δεν περίμενε αυτό το πράγμα να συμβεί. Περίμενε να του πει, ξέρω εγώ, άντε βρε και ξέρω εγώ να φύγει κακή, κακός. Όχι, αυτή διατήρησε την ψυχραιμία της, σκούπισε τα, τα, σάλια του πλουσίου και του είπε αυτό ήταν για μένα, σε ευχαριστώ, αλλά τώρα δώσε κάτι για τους φτωχούς. Το επίπεδο... Θέλω να πω, το ναι, παράδειγμα, έτσι, κύριε Φουντουλάκη, το παράδειγμα είναι Εκατό φορέ πιο δυνατό από τα λόγια. Χρειάζονται και τα λόγια, τα σωστά λόγια, ο σωστό λόγο να λέμε τον λόγο τον Ευαγγελικό όπου μπορούμε και όπου περνάει. Αλλά από την άλλη μεριά χρειάζεται και η πράξη, η σωστή να λέμε αυτά που πρέπει και να πράττουμε αυτά που πρέπει, ανάλογα με αυτά που λέμε. Βεβαίω. Ε, Μα μιλάτε για πρότυπα. Είναι κάτι σημαντικό που το έχω ξαναπεί πάρα πολλέ φορέ και το έχετε πει κι εσεί, ότι δεν επαρκούν μόνο τα λόγια. Βλέπετε το τηλέφωνο επικοινωνία. Ε, μπορείτε να επικοινωνήσετε, κατά τη διάρκεια αυτή εκπομπή μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μα κέντρο, μα πείτε για του στόχου, του σκοπού τη ζωή. Επανερχόμαστε σε λίγο πάλι στον κύριο Τζακλή. Απλά θέλω να πω και δύο λόγια, επειδή μιλάμε για βίωμα, όπω είπε ο κύριο Τζακλή, και να, πρέπει να συναισθανθούμε, να καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι ο στόχο τη ζωή μα. Αν βάζουμε κάποιον στόχο, ανάλογα με την ηλικία μα, αν είμαστε κάποιε ηλικίε, μπορούμε να γυρίσουμε να δούμε το παρελθόν μα, να δούμε τι έχουμε κάνει, τα Βεβαίως. λάθη μα, δούμε τα λάθη μα. Να μετανιώσουμε, να αλλάξουμε ζωή. Αν είμαστε μικρή στην ηλικία, 7, 8, 10 ετών, πρέπει να οραματιστούμε, να δούμε το μέλλον μα, να στοχεύουμε. Βλέπουμε πολλού ανθρώπου, όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Τζακλή και φίλε και φίλοι, που δεν έχουν όραμα, δεν έχουν στόχους. Πηγαίνουν και, όπου, και βαδίζουν όπου του πηγαίνει ο άνεμο, χωρί να έχουν δικό του στόχο, χωρί να έχουν βαρύτητα ε, τη ε, υποστάσεώ του. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε σκέψη, να μπορούμε να βλέπουμε, όπω λέω και στο τελευταίο μου βιβλίο, η ουσία και η θανασία τη ψυχή, να συναστρεφόμαστε όχι μόνο με αρνητικού ανθρώπου, μα δίδουν μια αρνητική σκέψη, αλλά και με θετικούς ανθρώπου, γιατί πρέπει καθημερινά να συναισθανθούμε, να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι τα χαρίσματά μα, τι μα κάνει επίση να χαμογελάμε, ποιοι είναι οι άνθρωποι που μα ωφελούν πνευματικά, που μπορούμε να δώσουμε και να μα δώσουν πράγματα, άρα να έχουμε μια επικοινωνία πνευματικού περιεχομένου. Γιατί το παράδειγμα που είπατε πριν από λίγο, κυρία Τσακλή, δείχνει ότι ανάλογα το επίπεδο του κάθε, του κάθε ανθρώπου, ουσιαστικά δίνει με βάση το, το επίπεδό του. Άρα λοιπόν, πρέπει, π, π, καταλήγω, σα δίνω Σελήνε. μέσω το λόγο ότι πρέπει να δούμε και του άλλου ανθρώπου που έχουμε επικοινωνία, τι λένε για μα, του που σεβόμαστε, ακόμη και για τι απόψει, δεν τα ξέρουμε όλα αλλά να, μέσα από αυτήν την επικοινωνία μαθαίνουμε πράγματα, μαθαίνουμε καταστάσεις. Το νόημα της ζωής έχει να κάνει και δημιουργικότητα. Πολλές φορές έχουμε πει ότι όποιος επιθυμεί να έρθει σε αυτήν την εκπομπή, να μπει τι απόψει του, να μας καταθέσει τις ιδέες του, αν έχει γράψει κάποιο βιβλίο, να προβάλλουμε, να δείξουμε πράγματα, καταστάσεις, γιατί έτσι πνευματικά να αφυπνιστούμε. Είπατε για την ιστορία και θα μείνω λίγο εδώ σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, η ιστορία πρέπει να είναι ένας γνώμονας του τι ήταν η γενιά μας, τι ήταν οι προγονείς μας. Βέβαια, δεν είμαστε προγονολάτρες, είμαστε θεολάτρες. Αλλά τον Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά δεν μπορούμε να μηδενίσουμε όμως και την αξία των προγόνων μας, ούτε την αξία των γονέων μας που μας έφεραν στη ζωή και πόνεσαν και αγωνίστηκαν και το ξέρει κανείς όταν γίνεται γονιός πόσα τραβάει για να φέρει το παιδί του, ας πούμε, να το μεγαλώσει κλπ. Πώς θυσίε κάνει ένα άνθρωπο για την οικογένειά του. Έτσι. Όταν είσαι μικρό, δεν το καταλαβαίνει όσο πατέρα σου και η μάνα σου μόχθησαν και έκαναν θυσίε. Όταν όμω μεγαλώσει, αρχίζει και καταλαβαίνει και λε: Πατέρα και μάνα, ναι, τώρα καταλαβαίνω αυτά που μου λέγατε. Τώρα του σα δίνω δίκιο κλπ. Βέβαια έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι έχουν μια ανταπόκριση και δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτού που αγαπάμε, γιατί ο Θεό τα μέλη που αγαπιόνται τα φέρνει πολύ κοντά. Η αγάπη είναι ένα συγκολητική ουσία που με την αγάπη συγκολάται ο άνθρωπο. Είδατε όσου αγαπάμε που καμιά φορά λέμε: Μα αυτό σκεφτόμουν και εγώ προηγουμένω, σε σκεφτόμουν πριν από δύο λεφτά και ήθελα να σου πω εκείνο. Μα και εγώ εκείνο ήθελα να σου πω. Πώ γίνονται όλα αυτά, Γίνονται μέσω τη συγκολητική, μεγάλη συγκολητική ουσία που λέγεται αγάπη, που λέγεται νόμο τη ζωή, που, που αυτή υπάρχει για να υπάρχει ο άνθρωπο. Διότι αν δεν υπήρχε αγάπη, αγαπητοί φίλοι, δεν υπήρχε ούτε ανθρωπότητα. Η αγάπη είναι η συγκολητική ουσία η οποία συγκολά, συγκολά του ανθρώπου και τους φέρνει κοντά. Διότι μπορεί οι άνθρωποι μερικέ φορές να είμαστε κοντά τοπικός, αλλά τροπικός να απέχουμε εκατομμύρια έτη φωτός. Να ζούμε στο ίδιο σπίτι, αλλά να μην έχουμε καμιά ψυχική επαφή. Να ζούμε ο ένας στην Αμερική και ο άλλος στη Γερμανία και να έχουμε ψυχική επαφή μέσω της αγάπης, μέσω της ενθυμίσεως, μέσα από μια καρδιά η οποία αγαπάει τον συνάνθρωπο, τον φίλο, τον αδερφό, την ύφη, τον γαμπρό, την πεθερά, το οποιοδήποτε και τον σκέφτεται. Και αυτή η σκέψη αναζωογονεί μέσα τη χαρά και την αγάπη προς τον άνθρωπο και προς τον Θεό. κύριε Φουντουλάκη, πολλοί ναι. λένε τι να κάνω για να σωθώ και τι να κάνω για να σωθώ και τι να κάνω. Σωθώ. η σωτηρία είναι πολύ απλή. Εν πρώτης, εμάς ο Θεός, τον παράδεισο, τα κλειδιά του παραδείσου τα έδωσε στη γη. Δεν τα έδωσε στον ουρανό, τα κλειδιά του Άδη κρατάει ο Θεός. Διότι λέει, εγώ κρατάω την κλίδα του Άδη, λέει στην Αποκάλυψη. Είδατε. Κρατάω τα σκλής, δηλαδή τα κλειδιά θέλει να πει, του Άδη. Επομένως ο Θεός κράτησε μόνο τα κλειδιά της κολάσεως, κατά κάποιο τρόπο. Τα κλειδιά του Παραδείσου τα έδωσε σε εμά, τα έδωσε στον Πέτρο, τα έδωσε στους μαθητές, τα έδωσε στους ιερείς και από τους ιερείς έφτασαν μέχρι εμάς. Η σωτηρία λοιπόν είναι στο χέρι μας. Η μετάνοια που θα δούμε μετά στο Ευαγγέλιο μετανοείται που λέει η πρώτη κουβέντα που είπε ο Άγιος Γιάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής ήτανε μετανοείτε. Αλλάχτε νοοτροπία. Και χρησιμοποίησε μάλιστα του Ισαΐα την προφητεία για να αλλάξουμε νοοτροπία. Να, να, να έρθει στη, στη, στη ζωή μας μεγαλύτερη αγάπη. Αυτό θα πει αλλαγή νοτροπία Να αγαπήσουμε τον κόσμο, να αγαπήσουμε τους ανθρώπους, να αγαπήσουμε τον Θεό. Διότι δίχως την αγάπη του Θεού μάται αγωνιζόμαστε για να πάμε κοντά Του ε, άρα, λοιπόν, γιατί βλέπουμε διάφορα βιβλία και πολλοί φίλοι δεν ρωτάνε, δεν έχουν καταλάβει επακριβώ. Θα δούμε σιγά-σιγά. Ναι, σειρά. ναι, βεβαίω. Ε, να ξεκαθαρίσουμε. Και να πούμε και τα DVD στην επόμενη εκπομπή ναι, μα. Ναι, βεβαίω. Να το πούμε. Να αναλύσουμε τώρα. τι είναι αυτά τα DVD, ναι, γιατί μα ρωτάει πολλοί κόσμοι Πολύ, δεν ναι. έχουν καταλάβει σε, ακόμα. Σε μισό λεπτό θα, θα, θα σα ναι. δώσω το λόγο αμέσω να τα αναλύσετε. Παρακαλώ. Ε, κυρία Τζακλή. Ε, ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, βλέπουμε τα βιβλία τη προσφορά, η ουσία και τα ανασύρτη ψυχή, το καινούριο. Πριν από λίγε μέρε το πήρα τα χέρια μου, είναι η ανατύπωση ενό παλαιού βιβλίου δικού μου που έβαλα και άλλε σελίδε μέσα. Ψυχολογία, το έβαλα και το έθεσα ναι, στην καθημερινότητά μα τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι. Όλοι οι φοιτητέ που τα με ρωτάνε πάνω πολλέ φορέ τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μάλιστα, θα δούμε σε λίγο, αφού πούμε για τα DVD, σε λίγο, θα δούμε επίση τι συμβαίνει στον άνθρωπο όταν διαβάζει ένα βιβλίο, κύριε yeah. Τζακλί. Γιατί διαβάζουμε βιβλία πολλέ φορέ ποια, είναι η εσωτερική μας ανάγκη. Γιατί ο άνθρωπος η, τάχτηση, ε, η είναι, έχει ανάγκη επικοινωνία, είναι κοινωνικό όν, να επικοινωνήσει, έχει ανάγκη για γνώση και το βιβλίο του καλύπτει κάποιες εσωτερικές ανάγκες. Θα τα δούμε σε λίγο, να δούμε απλά για τους φίλους. Υπάρχει σήμερα μεγάλο πακέτο προσφοράς. Αν τηλεφωνείτε σήμερα, μπορείτε. Το βιβλίο αυτό που βλέπετε, η ουσία και η θανασία της ψυχής. Το επόμενο βιβλίο, η νέα του χρόνου. Το επόμενο βιβλίο, φύση και σιωπή στον νεοπλατωνισμό και στον πλωτίνο το επόμενο βιβλίο Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και η Πατερική Σκέψη και τέλο Θέματα Μεθολογία και Φιλοσοφία τη Ιστορία. Είναι τα βιβλία τα οποία εγώ έχω γράψει σε απλή κατανοητή γλώσσα. Τα επόμενα βιβλία που τα βλέπουμε, του να που μιλάει ο γιατρό Γενική Ιατρική, είναι τα βιβλία τα οποία έχει γράψει. Πολλοί φίλοι μα ρώτησαν, τα φέραμε σήμερα, τα έχουμε μαζί μα. Ε, Αρχή Ελλάδα και Χριστιανισμό, Νέα Εποχή, Παγκοσμιοποίηση. Είναι για την νέα εποχή από ό,τι ξέρω αυτό το βιβλίο. Ναι, ναι, ναι. Οι ονομάζονται αυτοί που περιμένουν δήθεν, περιμένουν έναν υδροχοϊκό, λέει Χριστό. Αυτοί έχουν βγάλει μια άλλη πατέντα, την οποία εμεί δεν τη δεχόμαστε καθόλου και είναι εκ του πονηρού, ότι σε κάθε εποχή, λέει ο Θεό, στέλνει έναν αβατάρ. Έτσι λέει στην εποχή των νυχθείων έστειλε τον Χριστό. Ψέμα μεγάλο. Στην εποχή του υδροχόλου θα στείλει έναν άλλο Χριστό. Αυτά τα λένε οι αντίχρηστοι, οι οποίοι δεν δέχονται τον Χριστό σαν την απόλυτη αξία, τον ιό του Θεού, τον μοναδικό ιό του Θεού. Ο Θεός δεν έχει πολλούς ιού για να στείλει κάτω στη γη. Έχει έναν ιό Θεό ο Θεός. Οι άλλοι είμαστε παιδιά Του. Είμαστε υποϊκοί. Τον ελέμε Πάτερ ημών, διότι είμαστε παιδιά Του, όχι με την έννοια που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός είναι φως εκ φωτός, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Και δημιουργούνται πολλέ παρεξηγήσει μερικέ φορέ. Να, και εμεί παιδιά του Θεού και ο Χριστό παιδί του Θεού. Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο Χριστό είναι θεάνθρωπο, είσαι ασκέτο άνθρωπο. Από αυτό να καταλάβουμε δηλαδή την κολοσσία διαφορά που έχουμε μεταξύ θεϊκού <συμήλια> ναι, κύριε, πέρα, τουλάχι, και ανθρωπίνου. Το άλλο βιβλίο και ένα που βλέπω εκεί που έχετε είναι ωραίο επίση. Μιλάει το επόμενο, μιλάει για τι προφητείε, αν δεν κάνω λάθο. Εκείνη η προφητεία για τη δηλαδή Για την αποκάλυψη, κόσμο. από ό,τι αποκάλυψη. Περισσότερε προφητείε είναι για την αποκάλυψη. Είναι βιβλίο γραμμένο εδώ και 12 χρόνια αλλά το ξαναφτιάξαμε έτσι επειδή μα ζητήσαν μερικά τέφια. Βεβαίω. Είναι διαχρονικά τα βιβλία, ξέρετε. Ναι, δεν έχει να κάνει πάντα. Ναι, είναι διαχρονικά γιατί στηρίζονται στι διαχρονικέ αξίε. οι αξίε και οι προφητείε αυτέ έχουν γίνει και τα λοιπά. Και η αναγέννηση. Ε, θέλω να καταλήξω λοιπόν για του φίλου μα που μας παρακολουθούν, αν τηλεφωνήσετε τώρα, μπορείτε όλη αυτή τη σειρά να την πάρετε σε μια ειδική τιμή. Γιατί έχουμε ξαναβεί, κυρία Τζακλή, ότι η εκπομπή αυτή έχει σαν δομή την εθελοντική βάση. Ποτέ δεν έχουμε αμοιφθεί, τα ξέρετε, τα έχουμε τη ασυντή, τα έσοδα για να καλυφθούν τα πολλά έξω των εκπομπών είναι αυτά τα βιβλία. Είναι πανάκριβο το στούντιο. Ναι, όλα αυτά λοιπόν και πρέπει να καλύψουμε αυτά έξω. Άρα μέσα από αυτά τα βιβλία τα καλύπτουμε. Και επειδή κάποιο φίλο μα ρωτάει με ενημερών, τι είναι τα DVD. Πολλοί φίλοι τώρα ναι, ε, έχουμε... Επο... ρωτάνε, έχουμε ερωτήσει. Ναι, πολύ ευχαρίστω. Λοιπόν, τι είναι αυτά τα DVD. Στην μας... επόμενη εκπομπή ναι. θα δώσουμε εδώ στο σκηνοθέτη μα να μα παρουσιάσει. Αποσπάσματα από τα DVD. Τα DVD, με λίγα λόγια, αγαπητοί φίλοι, είναι ένα ντοκιμαντέρ. Πώς είναι ένα ντοκιμαντέρ που έχει εικόνα. Δύο πράγματα ε, μπορεί να δει ο άνθρωπος σήμερα ή στην τηλεόραση ή παντού. Μία εικόνα και μία ομιλία ή μία μουσική. Έναν ήχο και ένα όραμα. Ένα, πώς το πω, μία vision, μία εικόνα. Μία εικόνα, ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Μπορείτε να μου βρείτε κάτι διαφορετικό. Και το ίντερνετ τι είναι. Εικόνα και ήχος. Έτσι είναι και τα DVD. Εικόνα και ήχος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι κάποια ντοκιμαντέρ θρησκευτικού τύπου, τα οποία τι κάνουν. Αναλύουν το Ευαγγέλιο. Μιλάμε και μιλάμε με το Ευαγγέλιο. Και έτσι ο άνθρωπο ακούει το Ευαγγέλιο, μαθαίνει το Ευαγγέλιο, καταλαβαίνει το Ευαγγέλιο, αλλά συγχρόνω βλέπει και εικόνε κατάλληλε μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου. Εικόνε οι οποίε είναι ζωγραφικέ εικόνε μεγάλων ζωγράφων, όπω είναι του Πανσέλινου, έτσι αρχίζει με τον Πανσέλινου τη μεγάλη αυτή η μορφή ας πούμε, ζωγράφου που έχουμε στο Άγιο Νόρο, το, από του πρώτου ζωγράφου όπω ο Κρή και ο Παρσέλιο, είναι μεγαλύτερη να ξέρετε αγιογράφη, έτσι που υπάρχουν σήμερα στην Ορθοδοξία. Ε, βέβαια και οι Ρώσοι έχουν μεγάλου αγιογράφου και οι Βούλγαροι έχουν κλπ. όλα τα Ορθόδοξα κράτη. Αλλά δούμε ποικιλία πραγμάτων από το Άγιο Νόρο κλπ. Θα σα δείξουμε δείγματα λοιπόν στην επόμενη εκπομπή για να δείτε αυτά τα, τι, πόσο ωφέλιμα μπορεί να είναι και για τα παιδιά τα οποία για πρώτη φορά ακούν το Ευαγγέλιο. Τι είναι το Ευαγγέλιο, δεν ξέρουν τι είναι το Ευαγγέλιο τα παιδιά. Μια καλή είδηση είναι το. Ναι, ίδια... καλή ναι, είναι... είδηση, ασφαλώ. Ε, ενώ οι τηλεοράσει έχουν την κακή πάντα είδηση, με λίγα λόγια, ή οποιαδήποτε είδηση, το Ευαγγέλιο φιλτράρει πάντοτε και έχει την καλή είδηση. Δηλαδή θα πει Ευαγγέλιο από το F και Αγγέλο. Σου λέω κάτι καλό. Ναι. Σημαντικό λες... αυτό και άτζα, ναι. Όταν λε ότι ο Θεό υπάρχει και σε αγαπάει, δεν είναι καλό. Να σα παρακαλώ, υπάρχει περίπτωση το Ευαγγέλιο να κάνει έναν άνθρωπο απεσιόδοξο. Όχι. σα ίσα. Η τηλεόραση κάνει τον άνθρωπο απεσιόδοξο. Περνάει ο χρόνο, η κυρία Τζακλή. Χαμογελάει γιατί περνάει ο χρόνο μέχρι παινάει. να ξεκινήσουμε. Φτάσαμε στο διάλειμμα τη εκπομπή. Ο ιστορικό χρόνο περνάει. <laughs> ο χρόνο. Αλλά υπάρχει ίδιαφέροντα... χρόνος, και ο χρόνο. Για θέματα. Γι' αυτό λέμε υπάρχουν βιβλία. Έχετε <laughs> δημιουργήσει τη δικά σα πρωτότυπο. <laughs> όλα αυτά θα τα αναλύσουμε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Φίλε και φίλοι, περνάμε στο διάλειμμα τη εκπομπή και επαναρχόμαστε με τη συνέχεια του δεύτερου μέρου αυτή τη εκπομπή. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210 380 5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέα με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπω το ζήτημα τη ψυχή, του χρόνου και τη σιωπή. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τι αναλύσει του, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για του φιλεθεατέ. Για πληροφορίε και παραγγελίε, 210 38 15 000, Συνεχίζουμε κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, εδώ με τον κύριο Ατζακλή, τον γιατρό τη Γενική Ιατρική. Μιλάμε για φιλοσοφία, για θεολογία, το νόημα τη ζωή του ανθρώπου. Γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουν, τι αναπνέουμε, γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή ουσιαστικά. Μπορούμε να λέμε θεωρίε, μπορούμε να εξετάζουμε θέματα. Η επιστήμη έχει φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο, σε ένα υψηλό στάδιο και να έχει δώσει λύσει σε πολλά δύσκολα προβλήματα τη ανθρώπινη καθημερινότητα. Όμω πολλέ φορέ δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε γιατί υπάρχουν. υπάρχουν πολλές θεωρίες, διδασκαλίες, διάφορα ρεύματα στη φιλοσοφία, στη θεολογία. Να δούμε λοιπόν σήμερα, εξετάζουμε εδώ με τον κύριο Ατζακλή, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άνθρωπο έχει δημιουργηθεί κατ' εικόνα, ομοιάζει με τον Θεό και ο άνθρωπο μπορεί να γνωρίζει τον Θεό όχι ω όχι προ την ουσία του, αλλά μ, διαμέσου των ε, ενεργειών του. Ο Θεός έχει δημιουργήσει άκτιστες ενέργειες, έτσι λοιπόν γνωρίζουμε μέσα από την παλαιά διαδίκη, μέσα από τη γέννηση, μέσα από τη συμβολική αυτή ερμηνεία, ότι ο άνθρωπο μπορεί να φτάσει να γίνει κατά Θεό, δεν φτάνει μόνο να γίνει καλό άνθρωπο, να γίνει ηθικό στοιχείο, όπω λένε πολλοί, ότι ο το σκοπό του ανθρώπου να βελτιωθεί, να αποκτήσει τι αρετέ, τι αξίε. Όλα αυτά είναι καλά. Όλα αυτά πρέπει να, να προσπαθούμε να προσμένουμε και να αγωνιζόμαστε για αυτά, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Σκοπό του ανθρώπου να γίνει καταχάνη θεώρηση, μπορεί να φτάσει στην θέωση μέσα από αυτά τα βιβλία. Θα δούμε σε ένα λεπτό να δούμε τι προσφέρει ένα καλό βιβλίο, τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα όταν διαβάζουμε. Πολλέ φορέ επικοινωνούμε, ακόμα σε επαφή με έναν άνθρωπο, αλλά όταν διαβάζουμε, ε, με, διαβάζουμε ένα βιβλίο, μπορούμε να έχουμε περισσότερα πράγματα, να μπορούμε να έχουμε περισσότερε πληροφορίε, να ωφεληθούμε περισσότερο. Ε, βλέπουμε λοιπόν τα βιβλία τα οποία εγώ έχω συγγράψει. Μπορείτε να ρωτήσετε τώρα. Ε, τα έχουμε βάλει τα βιβλία αυτά σε τιμέ κόστου, διότι η εκπομπή αυτή γίνεται αμυστή, δεν παίρνουμε χρήματα. Καλύ, προσπαθούμε να καλύψουμε, όπω είπε και ο, εδώ ο συνεργάτη μα, ο φίλο ο Συνοδηπόρο και ο, κ. ο. Τζακλής, ε, τα πολλά έξοδα που έχουμε. Το τελευταίο βιβλίο, μέσα από την απέτηση του κόσμου, και με ικανοποίηση το παρουσιάσουμε, το βιβλίο που έχει να κάνει με την ψυχή, λύνονται όλα τα θέματα μέσα από το βιβλίο. Μιλάω για τον παράδεισο, για την αιωνιότητα, για το πέρασμα. Μα είπε ο κ. Τζακλή ότι εδώ έχουμε σαν στόχο, σαν νόημα τη ζωή, να μπορέσουμε να οδηγηθούμε μέσα από, αυτό, μέσα από αυτό το πέρασμα στην ε, αιώνια ζωή. Αυτό είναι ο σκοπό. Άρα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε, να αξιοποιούμε όλα αυτά, τα, ε, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα στην καθημερινότητά μα. Και επιτροχάδη στο βιβλίο, αυτό που βλέπετε τώρα, το καινούργιο το βιβλίο, ε, αναλύω και εξετάζω την ψυχή. Η ψυχή είναι αθάνατη, ο άνθρωπο ζει αιώνια. Τι υπάρχει μετά το θάνατο, τι είναι ο παράδεισο και η κόλαση σύμφωνα με τον χριστιανισμό. Και επίση στο τέλο του βιβλίου αφιερώνω ένα μεγάλο κεφάλαιο. Αν μπορεί να υπάρξει ευτυχία στι μέρε μα, στο τώρα, στο σήμερα και τι πρέπει να κάνω γι' αυτό, Μπορώ να απομακρύνω την κατάθλιψη. Τη δυστυχία, τη μελαχολία μέσα στη ζωή μα. Όλα αυτά στο βιβλίο που έχω γράψει. Τα επόμενα λοιπόν βιβλία είδαμε τα βιβλία Ίσως, του, ε, του κ. Ε, Ατζακλή. Ε, ναι, κ. Ατζακλή. Να ε, μην σα διακόψω όμω. Όχι, όχι, απλά ναι. θέλω να πω για του φίλου που ενδιαφέρονται ναι. να ρωτήσουν για τα θέματα των εκπομπών για τα δικά μου βιβλία του κύριου Ατζακλή. Μπορεί να το κάνουν τώρα στο ναι. τηλεφωνικό μα κέντρο. Και λέγατε πριν το διάλειμμα ότι. Ένα το... σοβαρό στοιχείο κατάθλιψη ναι. Ναι, δεν έχουμε εξομολογηθεί. Ναι. Όταν εξομολογείται ο άνθρωπο, αισθάνεται ότι αλαφρώνει αισθάνονται ότι οι αμαρτίε του εξατμίζονται, φεύγουν από πάνω του. Και αυτό ελαφρώνει τη συνείδησή του. Και μια ελαφρά συνείδηση ξεπερνά την κατάθλιψη ευκολότερα. Διότι δεν έχουμε και το, τις τύψεις της συνειδήσεως, έτσι, τις ενοχές δηλαδή, μιας επιβαρυτικής καταστάσεως ότι δεν είμαστε εντάξει απέναντι στους ανθρώπους και στο Θεό. Επομένως, ε, κατά κάποιο τρόπο βοηθάει πάρα πολύ η εξομολόγηση στο να ξεπεράσουμε και την κατάθλιψη ακόμα και τις ενοχές που έχουμε απέναντι στο Θεό και τους ανθρώπους. Εάν τακτοποιήσουμε τρία πράγματα, το έχουμε πει πολλές φορές, τη σχέση με τον εαυτό μας, τη σχέση με τον Θεό και τη σχέση με τον συνάνθρωπό μας, τότε ο άνθρωπος αισθάνεται πάρα πολύ ευτυχισμένο. Και θα έλεγα ότι, όπως είπε και ο Χριστός, μακάριον το δι, του δόνε. Είναι καλύτερα να δίνεις παρά να παίρνεις. Αυτό έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη φιλοσοφία. Δεν ξέρω αν σας έτυχε ποτέ να δώσετε κάτι σε έναν άνθρωπο που δεν έχει, σε έναν ενδεή συνάνθρωπό μας, και μετά να γεμίσετε χαρά ότι βοηθήσαμε έναν άνθρωπο. Είναι δύσκολο κανείς να ανοίξει το χέρι του σήμερα και να δώσει, γιατί είναι λίγα τα λεφτά που έχει ο καθένας, αλλά αν κάνει την παλικαριά και δώσει σε κάποιον άλλο άνθρωπο, που έχει πιο πολύ ανάγκη από αυτόν, θα δείτε αυτό το πράγμα που σας λέω. Αμέσως η ψυχή, η ψυχή του γεμίζει από μια ηρεμία, μια γαλήνη, μια χαρά. Μερικές φορές κλαίει ο άνθρωπος από τη χαρά του όταν κάνει κάτι καλό στον συνάνθρωπό του. Έτσι όταν πάνω από τον επισκεφτεί και δει το χαμόγελό του, όταν ευεργετήσει ένα παιδάκι το οποίο είναι ορφανό και, λοιπά και κάνει κάτι καλό γι' αυτό, μετά ε, ε, έρχονται στον ίδιο τον άνθρωπο αυτόν δάκρυα συγκινήσεως. Είναι η πληρωμή που δίνει ο ουρανός, στον άνθρωπο ο οποίο έχει τέτοια αισθήματα αγάπη προ τον συνάνθρωπό του. Αλλά θα ήθελα να πούμε και δύο λόγια ναι. για τη μετάνοια που έχουμε σαν, να το πούμε τώρα, σαν αρχή του έτου, μα παρουσιάζουν οι Ευαγγελιστέ αφενός με τη γενεολογία του Χριστού που μπαίνει στη ζωή ο Χριστό και γίνεται άνθρωπο, έτσι τη γέννηση του Χριστού, αλλά έχουμε και έναν προφήτη, το μεγαλύτερο των προφητών, λέει, από του παλιού προφήτες τη Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίο είναι ο Ιωάννη Ο Πρόδρομο ο οποίο τι είπε, η αρχή του Ευαγγελίου, που σημαίνει καλό Αγγέλο, όπω είπατε ναι, και εσεί. Ναι, εσείς, ναι, το ναι, ναι, που είπαμε ναι. Είναι το μόνο ευχάριστο δηλαδή γεγονό στη ζωή μα. Το καλό Αγγέλο, εφαγγέλαστε. Δηλαδή, πέστε και κάποιο καλό πράγμα για την ψυχή του ανθρώπου. Μην λέτε όλα τα μαύρα πράγματα. Έχουν βρει ότι μια αιτία τη καταθλίψεω είναι όταν παρακολουθεί καλή συνέχεια τα νέα, τα νέα, τα νέα. Τα νέα αυτά μένουν μέσα. Όπω ναι, όταν, τρώμε μένουν, τώρα, τα... ναι. όπως όταν τα τρώμε, μένουν τα στοιχεία ναι. μέσα στον οργανισμό μα. Έτσι και ό,τι βλέπουμε και ακούμε, μένει μέν, μέ, μέ, μέν και λειτουργεί. Το είπα και εγώ και η Ατζακλή. Το λέω και εγώ, η ουσία και θα αναζητήσουμε. Έστω και αν δίνουμε πολύ σημασία. Ξέρετε ότι στην Αμερική για να περάσουν διάφορα προϊόντα, τι κάνανε. Βάζανε αυτή που λέμε την black, τη σκούρα διαφήμιση. Δηλαδή, διχώ να φαίνεται, περνάει μέσα στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Και μετά είχαν την τάση όλοι να πάνε να ψωνίσουν αυτό το προϊόν. Το είδανε δηλαδή και απαγορεύτηκε στην Αμερική για να μην γίνει τυπλή εγκεφάλαιο αυτή στους ανθρώπους ας πούμε. Αλλά υπάρχει αυτό. Δηλαδή ότι ό,τι μέσα σου έχει έχεις πάρει, αυτό συνεχίζει να δονείται μέσα σου και να, να σου δημιουργεί τα αποτελέσματά του. Κάτι καλό θα σου δημιουργήσει καλό αποτέλεσμα. Κάτι κακό, αν δεις φόνους κλπ, δεν πρόκειται να κοιμηθείς καλά. Βεβαίως. Μην περιμένεις να δεις 300 φόνους και μετά να δεις καλά όνειρα. Έτσι. Μην περιμένουμε στο, 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 παιδί, στο, δωμάτιο του παιδιού έχουμε μέσα ε, τα νίντζα και το ένα και το άλλο και διαόλους και τέρατα και αυτά να δει καλό όνειρο το παιδί. Θα δει καλό όνειρο το παιδί, αν έχουμε έναν άγγελο. Την ψυχή του ανθρώπου. Το Να βάζουμε έναν άγγελο πάνω από το παιδί. Ναι, και ένα όμορφο άγγελο. Έτσι, επηρεάζει την ψυχή του ανθρώπου, λοιπόν, ε, πρακτικά, και για να γίνει κατανοητό. Παιδιό, η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Πάντα επηρεάζεται, γιατί η ψυχή δεν έχει, ας πούμε, φύλο και ηλικία. Έτσι. Η ψυχή του παιδιού είναι σαν την ψυχή του μεγάλου ανθρώπου, έτσι. Και, και αυτή θέλει προσέγγιση με τάκτ και με ευγένεια. Λοιπόν, τα λόγια του Ευαγγελίου είναι τα πιο κατάλληλα για να μπορεί ο άνθρωπος να ανεβαίνει σε πνευματικές σφαίρες και σε πνευματικά ύψη που να μην τον πιάνουν οι λάσπε κάτω. Να ανεβαίνει πάνω και να βλέπει τα ουράνια πράγματα. Ο άνθρωπο έχει το κεφάλι ψηλά και δεν κοιτάει χαμηλά όπω ε, ο Χείρο και διάφορα άλλα ζώα, κύριε Φουντουλάκη. Γιατί? γιατί είναι γεννημένο για τα ψηλά πράγματα. Είναι γεννημένο για να πάει πάνω, για να πάει προ τη βασιλεία. Αυτό είναι και το της νόημα τη ζωή του ανθρώπου. Αυτό που. είναι και το νόημα τη Άρα λοιπόν φορά. να μπορέσουμε να αφημνιστούμε και να θεωθούμε. Και μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση διαμέσου του Πνεύματο, Όπω λέει, εδώ πέρα βλέπουμε και τον Γλάρο που πετάει στο καινούργιο αυτό βιβλίο. Η ουσία και η αθανασία τη ψυχή. Να έχουμε, προσέχουμε στι αναστροφέ μα, όπω είπε και εδώ και ο κύριο Ατζακλής. Οφελεί το ανάγνωσμα του βιβλίου, κυρίε και κύριοι φίλοι και φίλοι. Μι, μιλήσατε για εικόνε. Ότι όταν δούμε κάτι το οποίο δεν είναι καλό, αυτό μα επηρεάζει, δεν μπορούμε να κινηθούμε πολλέ φορέ, μα προβληματίζει. Αλλά λοιπόν, ένα βιβλίο μα βοηθάει γιατί ο εγκέφαλο όπως, όπως μας λέει μια έρευνα που έγινε στη Μασαχουσέτη, ο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, ε, λέει εκεί πέρα ότι ε, ο εγκέφαλος, όταν διαβάζουμε, γεμίζει από εικόνες και χρώματα που διαμέσου των νευρώνων φτάνει ενδεχομένω μέχρι και το τελευταίο κύτταρο Τη ανθρώπινη υπόσταση, άρα ένα καλό βιβλίο μα βοηθάει Ασφάλω. να μα δίνει πράγματα μέσα γιατί ο, ο ανθρώπινο σώμα, ο ανθρώπινο εγκέφαλο αναζητάει σε μια μηχανή ναι, αναζήτηση ναι. εικόνων και βγάζει Α. από το υποσυνείδητο ό,τι είναι αποθηκευμένο μέσα από το ε, διαμέσου των εικόνων και όλων των πληροφοριών που έχει. Ναι, και έτσι, κάτι θα θέλατε. Ναι, όχι, θα ήθελα να ρίξω μια ματιά στο κομμάτι του Βαγελίου που λέει ότι όσοι έγραφαν οι προφήτε, ιδού οι ναι. λέει ο Ισαΐας και ο προφήτη Μαλαχία και ο προφήτη Ισαΐας, ο οποίο είναι ο πιο. Δυνατό προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης από ό,τι φαίνεται, μαζί με τον Δαβίδ βέβαια, το μεγαλύτερο, ε, ο Δαβίδ είναι ο μεγαλύτερος θρησκευτικό ποιητή. Ο μεγαλύτερος επικό ποιητή είναι ο Όμηρος. Ναι. Και ξέρετε, οι Τούρκοι λένε ότι ο Όμηρος είναι Τούρκος. Ναι, και ναι, γράφει, ναι. λέει, στα αρχαία τουρκικά. Δεν υπάρχει τέτοια γλώσσα αρχαία τουρκικά, να έχει υπόψη σας. Θα σου πω μετά ένα περιστατικό με έναν Έλληνα, ο οποίο ε, ε, είπε στον Τούρκο να διαβάσει τι επιγραφές και ο Τούρκος δεν μπορούσε να τις διαβάσει τις, τις, τις επιγραφές, γιατί απλώς τα, δεν ήταν ελληνικά. Να σου το πω μετά όμω. Λοιπόν, το κερί που βγαίνει μπροστά από το Ευαγγέλιο. Γιατί ναι. βγαίνει ένα κερί μπροστά το Παπαδάκι, δεν βγάζει ένα κερί. Ναι, ναι, ναι. 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 Αυτό σημαίνει συμβολίζει τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Ο οποίο βγήκε μπροστά από τον Χριστό, έτσι. Στη δημόσια δράση, 30 ετών ήταν ο Ιωάννη, γιατί τότε είπαμε, το έχουμε πει και σε άλλε φορέ, δεν μπορούσε να πάει να διδάξει αν δεν ήσουν 30 ετών. Τότε θεωρεί ο διδάσκαλο. Αν ήσουν 28, 25, 26, δεν μπορούσε να, να διδάξει. Εξαίρεση ήταν ο Χριστό, ο οποίο 12 χρονών δίδαξε μέσα στον ναό τη Σολομούτο και τον ακούγαν όλοι οι ερεί ναι. ναι, ναι. εκεί πέρα του ναού με ανοιχτό στόμα επί δύο μέρε. Αλλά ο Χριστό ήταν θεάνθρωπο, γι' αυτό έγινε αυτό. Ο Ιωάννη όμω 30 χρονών βγήκε στην έρημο και άρχισε να προσπαθεί να προπαρασκευάσει το δρόμο του Σωτήρα, λέει. Γι' αυτό βγαίνει λοιπόν και το παπαδάκι με το κερί, για να προπαρασκευάσει το δρόμο του Ευαγγελίου που θα ακούσουμε. Θα είναι μια φωνή που φωνάζει στην έρημο, λέει ο προφήτη. Φωνή βοών το ερήμο. αυτό μα έχει μείνει εμά. Και λέμε, Ε, φωνή, δεν μ' άκουσε. Δηλαδή, με κατάλαβε, φωνήβω όντω εν τη ερήμο. Δεν είναι αυτό ακριβώ. Είναι ο Άγιος Ιωάννη, ο οποίο φωνάζει με την έρημο, αλλά τον ακούνε. Γιατί ο Ιωάννη είναι μέγα προφήτη. Ο Ιωάννη είναι εκείνο ο οποίο προσπαθεί να του πείσει και να του πει ότι μετά από μένα έρχεται ο Μεσία. Δεν είμαι εγώ ο Μεσία. Μα θέλουν να το βγάλουν με το ζόρι Μεσία τον Ιωάννη. Και προ τιμήν του, προ τιμήν του, του είπε, Κοιτάξτε, λάθο κάνετε. Εγώ είμαι αυτό που δεν μπορεί να λύσει το υπόδημα από τα πόδια του Μεσία που έρχεται μετά από μένα. Είναι μια φωνή που φωνάζει στην έρημο, λοιπόν. Τι σε εσύ του είπανε, Είμαι μια φωνή που φωνάζω στην έρημο. Ετοιμάστε την οδό του κυρίου, ίσιο κάνετε του δρόμου και τα κανάλια. Για να περάσει, ήρθε ο Ιωάννη και βάπτιζε στην έρημο, στον Ιορδάνη και κήρυτε συγχρόνω τι, Μετάνια. Άφεση αμαρτιών. Ποια σχέση τώρα έχει η μετάνια με τι αμαρτίε, το καταλαβαίνει ο καθένα. Πρώτα αμαρτάνει ο άνθρωπο και μετά μετανοεί. Και αν ξαναμαρτήσει, πάλι ξαναμετανοεί. Και να μην λέμε δεν πάω να, να ε, εξομολογηθώ επειδή θα το ξανακάνω. Πού ξέρει ότι το, το ξανακάνει. Μπορεί να πεθάνει και να μην το ξανακάνει. Πού λέγει ένα, γιατί να πάω να πω για το τσιγάρο, λέει που καπνίζω, να πω στον παπά ότι μετανιώνω, αφού θα ξανακαπνίσω την άλλη μέρα. Λε, πήγαινε να, να, να εξομολογηθεί και να πει με συντριβή, πάτερ μου, να με βοηθήσει ο Θεό να κόψω το τσιγάρο επειδή είμαι και άρρωστο κλπ. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άρρωστοι στα τελευταία χρόνια τη ζωή και δεν μπορούν να κόψουν το τσιγάρο, είναι φοβερό. Λοιπόν. Δεν κατηγορώ αυτού που καπνίζουν, δεν είμαστε εμεί καλύτεροι επειδή δεν καπνίζουμε. Άλλοι μόνο δεν το λέμε έτσι, ε, να το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, με συμπάθεια βλέπουμε του ανθρώπου, σαν πάσχονται σε ένα σημείο. Ο κάθε άνθρωπο έχει πάσχαλο να κάνει. Κάνω μετράει σημεία. και η προσπάθεια. Και η δεν είναι μόνο αυτό, μετράει και προσπάθεια, λέτε με λίγα λόγια, έτσι, και να έτσι. μην σκεφτόμαστε. Γιατί τα μυστήρια είναι μέσα στο πλαίσιο έτσι. του νόηματο τη ζωή. Δηλαδή, η... όταν είμαστε κοντά στα μυστήρια, μα βοηθάει να θεωθούμε. Να φτάσουμε στα χαρίσματα του Ιωπνεύματο, γιατί και οι φιλόσοφοι και ο νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πλωτίνο, που είδαμε και το βιβλίο το οποίο έχει γράψει τον Πλωτίνο, μα λέει ότι ο σκοπό του ανθρώπου και η ευτυχία του ανθρωπίνου όντω είναι να μπορέσει να φτάσει στο Θεό. Και αυτό λέω και στο, μέσα από αυτό το βιβλίο, μέσα από αυτό το έργο μου. Και μπορεί και παρουσιάζω να βρούμε τη μέθοδο, τον τρόπο για να βρούμε τα σκαλοπάτια πώ μπορούμε να θεωθούμε, να ανέλθουμε. Γι' αυτό και στο εξώφυλλο του καινούργιου βιβλίου μου η ουσία και η αθανασία της ψυχής, όπου μέσα το εμπλούτισα με ψυχολογία, με βιωματικέ εμπειρίες, λέω μέσα και θέλω να δείξω εδώ πέρα ότι η ψυχή μπορεί να ανέβει και σκοπός, σκοπός του ανθρώπου, διότι έχουμε μέσα το θεϊκό, το θεϊκό στοιχείο του ανθρώπου, είναι η ψυχή, η συνείδηση, έχουμε την νόηση, έχουμε το πνεύμα, το πνεύμα που είναι το ανώτερο μέρος της ψυχή, όλα αυτά τα ε, επιλύω στο έργο μου Η Ουσία και Θανασία τη Ψυχή. Τώρα, αν τηλεφωνήσετε, για σήμερα είναι μια ειδική προσφορά όλο το πακέτο αυτό που είδατε στι οθόνε σα. Γιατί η εκπομπή αυτή, κυρία Τσακλή, βασίζεται σε θεολογική βάση και προσπαθούμε να κρατήσουμε την εκπομπή με τι δυσκολίε που υπάρχουν. Εδώ είναι μια εκπομπή που μιλάμε αληθινά έξω από τα δόντια και με ειλικρίνεια ότι προσπαθούμε, μαχόμαστε να συνεχιστεί ότι αυτή η εκπομπή. Χρειάζεται αγώνα για να προσεγγίσουμε το Θεό. Αυτό λοιπόν ο ίδιο αγώνα, κύριε Φουντουλάκη, το ότι αγωνίζεται ο άνθρωπο, αυτό είναι και η ευτυχία του. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα αν δεν βγούμε στην παλέστρα για να το παλέψουμε. Η ίδια η παλέστρα είναι μια επίτευξη. Δηλαδή, η ευτυχία αρχίζει από τη στιγμή που παίρνουμε την απόφαση να πάμε κοντά στο Θεό. Γιατί ουδέποτε θα είμαστε τέλειοι απέναντι από το Θεό. Αλλά όταν πάρουμε την απόφαση να πάμε, κύριε Φουντουλάκη, κοντά στο Θεό, τι γίνεται εκείνη την ώρα. Ανοίγουν οι ουρανοί και βλέπουμε σημάδια στη ζωή μα τέτοια τα οποία δεν είχαμε δει πριν από την απόφαση αυτή. Κανένα λοιπόν να μην λέει ότι εγώ είμαι αμαρτωλό και τι να πάω να κάνω στην εξομολόγηση. Πετε άνθρωπε μου τι αμαρτίε σου, γιατί μετά μπορεί να βοηθήσει ο Θεό και δίχω να το καταλάβει αυτέ οι αμαρτίε να φεύγουν από πάνω σου. Πώ είσαι σίγουρο ότι α, μετά την εξομολόγηση οι αμαρτίε θα συνεχίζονται. Αυτό είναι κάτι, είναι σαν να ξέρει το μέλλον. Δεν ξέρουμε το μέλλον τι θα γίνει. Πρέπει λοιπόν να την προσπάθειά μα. Αλλά αφρύνουμε την ψυχή. Έτσι, και είναι βλέπουμε σημαντικό. σιγά σιγά αυτό. Είχε πάει ένα σε ένα γέροντα ναι. και του λέει Γέροντα. Λέει τι είναι, παιδί μου, Λέει Αμάρτησα. Έπεσα. Ναι. Ε, του λέει τι σε εμποδίζει να σηκωθεί. Σήκω. Την άλλη μέρα πάει γέροντα. Ξανά πεσα. Παιδάκι μου, τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθεί. Εντάξει γέροντα. Ευχαριστώ γέροντα. Την άλλη μέρα πάλι γέροντα. Ξανά πεσα. Ξανασήκω, του λέει. Ελέγχει μέχρι πότε θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα πέφτω και θα σηκώναμε. Βεβαίω, θα πέφτεις και θα σηκώνεσαι. Άνθρωπος είσαι. Μέχρι πότε. Μέχρι, παιδάκι μου, να μας βρει ο θάνατος, θα πέφτουμε και θα σηκωνόμαστε. Και αν ο θάνατος μας βρει σε πτώση, χαθήκαμε. Αν μας βρει όμως σε μετάνοια, θα ναι, ναι. σωθούμε. Αυτό είναι το θέμα, όλη τη υποθέσεω. Εξάλλου η αμαρτία, αν αναλύσουμε κυρία Τζακλή, έχει να κάνει με την αστοχία, αστοχία του ανθρώπου από τον προς το δικό του το θέλημα του Θεού. Το ευθύ δρόμο, τον ίσιο τρόπο. Έτσι ακριβώ. Έτσι λοιπόν πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι, ναι. Άρα λοιπόν, νόημα ζωή χωρί πίστη, χωρί ελπίδα δεν μπορεί να υπάρξει. Αλλά εμεί, κύριε Φιντουλάκη. Ναι. Ε, είμαστε ένα λαό που έχει φιλότιμο. Το ξέρουν ε, πολλοί άνθρωποι ότι ο, ο Έλληνα έχει φιλότιμο. Και όταν βλέπουμε ένα θεό μα έχει κάνει τόσα πράγματα. Σήμερα. Ήταν μια θαυμάσια μέρα, έτσι, μια θαυμάσια μέρα μέσα στο Γενάρη. Τέτοια μέρα δεν την έχει κανένα στην Ευρώπη εδώ που τα λέμε. Κανένα στην Ευρώπη δεν έχει τέτοια μέρα. Ηλιόλουστη. Μπορούσε να πα για βαρκάδα, μπορούσε να περπατήσει, μπορούσε να κάνει χιλιάδια πράγματα. Χαρά Θεού δηλαδή που λέμε. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ σήμερα που νιώσαμε μια μέρα... Εχθι... Να το εκτιμήσουμε. Ναι. Να το εκτιμήσουμε. Ναι, να ναι. Το εκτιμήσουμε. Ο άνθρωπο λοιπόν πρέπει να είναι ευγνώμων απέναντι στο Θεό. Εκείνο όμω που καταφρονεί το Ευαγγέλιο ναι. και δείχνει αγνωμοσύνη προ τον Θεό, τι θα πει ο Θεό γι' αυτόν. Ναι? Ρε παιδάκι μου, σου έκανα τόσα πράγματα. Σου λέω και τι οδηγίε, πώ θα ζήσει καλύτερα για να γίνεις ευτυχισμένο. Και τα πετά όλα αυτά στα σκουπίδια. Λένε πω όταν ο Ιούλιο Κέσσαρ λέει, είδε του δολοφόνου του να μπαίνουν στο Καπιτόλιο και ναι. κατάλαβε ότι ήρθε η τελευταία του στιγμή, ανάμεσά του ξεχώρισε και τον Βρούτο. Δεν ξέρω αν σα το έχω πει και άλλη φορά. Όχι, όχι, πίτε, ναι. εγώ το γνωρίζω, αλλά γιατί είναι σημαντικό ναι, αυτό. Και τόσο του φάνηκε, επειδή τον αγαπούσε πολύ τον Βρούτο, τον είχε για, για, το, για το διάδοχό του, ήταν ο γιο του, α πούμε, ο Βρούτο. Τον είχε κάνει γιο του. Ναι, ναι, ναι. Και τον αγαπούσε πάρα πολύ ο Και του κάνει μεγάλη εντύπωση. Σου λέει: Έρχεται να με σκοτώσει αυτό που τον εσυμπά... Αυτός που το, 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 τα έχω δώσει όλα, α πούμε. και δηλαδή, ναι, ναι. Τον έχω στο πόδι μου και είμαι έτοιμο να φύγω και να βάλω αυτόν. Έρχεται να με σκοτώσει. Και είπε, απορριμμένο βέβαια, και μα, από την αχαριστία τη φοβερή αυτή. Και εσύ βρούτε. Ρε, σύ, βρούτε, Εντάξει, οι άλλοι και είναι τεκνο, ναι, ναι, ναι. Και εσύ τέκνον βρούτε Έτσι. με. Διορθώσατε πολύ ωραία. Ναι, 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 το σωστά. ξέρετε και στα λατινικά <laughs> ε? <εντάξει, laughs> Του ναι, ναι. ε, Φίλιε, το Ναι, <laughs> <βρούτε. laughs> <laughs> 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 να πολύ καλό. Έχει μείνει αυτό δεν αποκαλώ, το λέτε και, και πολλές... σκεπάστηκε λέει ε, αμέσω. Με... Σκεπάστηκε λέει, ναι, ναι, ναι. το πρόσωπό του. Όχι για να μην δει τα μαχαίρια που βγήκαν και να τον σκοτώσουν, αλλά δεν μπόρεσε να αντέξει την αχαριστία. Το λέμε και εσύ πολλέ φορέ. φρικάρισε από την αχαριστία των ανθρώπων. Παρά από το θάνατο. Όχι, λέω, το λέμε πολλέ φορέ και σήμερα. Α, και εσύ βρούτε. Ναι, και σε κάποιου ανθρώπου που. Γιατί δεν λέμε φωνή, βόντο εν ταιρί μου. Ναι, ναι. όλα είναι από τα αρχαία. Συνταχθέ ρίση, έτσι. Το λέμε πολλέ φορέ, αν έχουμε γνωμονήσει έναν άνθρωπο και πολλέ φορέ. μα κάβει το λάκκο μα. Το πούμε έτσι, χυλαγιστεί. Λέμε και εσύ βρούτε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Κιόρα αυτό έπαθε κάποιον. Έχετε το Ευαγγέλιο να λύσουμε. Τελειώνουμε. Ναι. Ε, Σα έχω πει αρκετά στο ναι. Ευαγγέλιο. Ε, ε, έχουμε, δεν έχουμε άλλο κομμάτι του Ευαγγελίου. Έχουμε, έχουμε κάτι έχουμε, άλλο. Έχουμε, Ωραία, λίγο ακόμα. Ακου, ναι, ναι, έχουμε. Έχουμε τη ακούμε. συνέχεια. Ήρθε ο Ιωάννη και βάπτιζε στην έρημο στον Ιορδάνη και κήρυξε συγχρόνω μετάνια. Ναι. Το πρώτο πράγμα που έλεγε ο Ιωάννη είναι μετάνια. Μη, μετάνια είναι μια παραξηγημένη λέξη. Άλλοι λένε μετάνια είναι να κάνει αυτό στο πάτωμα. Εντάξει, αυτό είναι. Εκ των υστέρων. Ναι, ναι. Μετάνια είναι να αλλάξει το. Το λέει η λέξη. Όταν πάρουμε τι λέξει, η ελληνική λέξη είναι σοφή. Η ελληνική γλώσσα είναι σοφή. σοφή. Μετάβαλε το νου σου προ το καλύτερο. Αυτή είναι ναι. η μετάνοια. Μεταβολή του νου προ το καλύτερο. Νου. Να τον προσαρμόσει προ την ουσία τη ζωή. Προ το Θεό, ο οποίο σου δίνει τι καλύτερε προδιαγραφέ. Τι. Για να ζήσει πιο ευχάριστα, πιο καλά και να πα και κοντά στο Θεό. Τι άλλο θέλει. Να ζήσει με το διάβολο, με στο σκοτάδι, με στο ψέμα. Γιατί ο κόσμο, κύριε Φουντουλάκη, σήμερα δεν είμαστε ευχαριστημένοι ούτε από του πολιτικού ούτε από διάφορου άλλου, που κι αυτοί ίσω μερικοί προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, και άλλοι αποτυχαίνουν, άλλοι είναι να, ναι, ε, απαταιώνε κλπ. Και και Μην τα πούμε τώρα, τα ξέρουμε όλο ο λαό τα ξέρει αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι η προσπάθεια αυτή που κάνει ο άνθρωπο και αυτό που προσδοκά να βγει από αυτή την προσπάθεια είναι το φιλότιμο, είναι αυτό που έχει ο Έλληνας, είναι αυτό που μας συνδέει. Μετάνια λοιπόν σημαίνει να μεταβάλουμε τον νου μας κατά έτσι, τέτοιο έτσι. τρόπο, ούτω ώστε να μπορέσει να χωρέσει όλα τα καλά πράγματα μέσα αυτού του νους και να προσαρμοστεί και να γίνει πράξη αυτό το οποίο σήμερα συζητάμε. Να μπουν μέσα στα κανάλια των ψυχών μας οι φωτεινέ λέξεις του Ευαγγελίου, να μπει φως στην ψυχή μας, γιατί η ψυχή μας σκοτεινιάζει τον 20ο και 21ο αιώνα βλέπουμε σκοτεινέ ψυχέ. Ενώ ήρθε το φω στον κόσμο, οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότωστο. Ναι, Γιατί ναι. λέει τα έργα του είναι πονηρά. Να προσέξουμε λοιπόν, μήπω είναι πονηρά τα έργα μα και γι' αυτό δεν μα φωτίζει ο Θεό. Α αρχίσουμε να κάνουμε καλά έργα και θα έρθει και η φώτιση του Θεού και τότε όλα θα στρώσουν και όλα θα είναι καλά. Και τελειώνω και πήγαιναν στην Ιουδαία όλοι οι άνθρωποι εκεί στη χώρα οι και στον Ιορδάνη και εξομολογούνται τι αμαρτίε του. Ο Χριστό πήγε να ξεμολογηθεί, αλλά δεν είχε να πει αμαρτίε και βγήκε γρήγορα από το νερό. Έτσι. Όταν ο Ιωάννη ήταν εκεί, ήταν εντυμένο με έρδημα και τρίχε καμίλου, από καμίλα, δερμάτινη ζώνη είχε, γύρω από την οσφή του, γύρω από τη μέση του δηλαδή. Και τρώγε άγριο μέλι και ακρίδε. Μερικοί λένε ότι είναι ακρίδε. Αυτά τα φυτά που φέρνει ο άνεμο από την Αραβία, όταν φυσάει νότιο άνεμο, φέρνει κάποια φυτά που μοιάζουν, είναι άκρε, α πούμε, οι άκρε των φυτών απάνω που ξεκολλάνε και τι λένε ακρίδε. Άλλοι όμω λένε ότι έτρωγε πραγματικέ ακρίδες. ακρίδες. Να, ναι, ναι, ναι. Θεός, να του είχε δώσει ο Θεό, επειδή δεν είχε άλλο τίμη να φάει, την ιδιότητα να τρώει τι ακρίδες όπω τρώμε εμεί τι γαρίδε κλπ. Δεν ξέρουμε. Πάντω άγριο μέλι έτρωγε. Δεν έπαιρνε δώρα και γύριτε λέγον, έρχεται ο ισχυρότερο από μένα. Τελειώνω, κύριε Φουντουλάκη. Ναι, ναι, ναι σας Και για του ανυπόμενου φίλου μα. Εντάξει. Να μετά... θα... είναι μερικοί ανυπόμονοι, Ο Μεσία μετά από μένα, του οποίου εγώ λέει δεν είμαι άξιο να λύσω ούτε το λουράκι από τα σάνδαλά του, από τα υποδήματά του. Ναι. Εγώ με τον μπαφτίζω με νερό, εκείνο όμω θα βαθύσει με πνεύμα Άγιο. Ε, να πούμε δύο λόγια για τη μετάνοια. Ναι, βεβαίω έχουμε τέσσερα λεπτά. Ωραία. Να το πείτε τις δύο λεπτά, να πω δύο λεπτά και να κλείσουμε. Κυρίσει λοιπόν τη μετάνοια. Αυτό που κηρύσσανε και οι παλιοί προφήτε. Να αλλάξετε μυαλά και να μην κάνετε αυτά που κάνετε. Να πηγαίνετε να σκοτώνετε του προφήτε, να σκοτώνετε τα αδέρφια σα, να πηγαίνετε να παίρνετε τι γυναίκε των αδελφών σα, που ήταν αυτό ένα κακό έθιμο και βάρβαρο έθιμο στου παλιού ανθρώπου. Αλλαγή νοό και μυαλού συνηθιών και πράξεων. Αλλά και ο Χριστό, όταν άρχισε το κήρυγμα, είπε: Μετανοείτε. Θα μου πείτε τώρα, ο Χριστό κοπιάρισε τον Ιωάννη. Δεν είναι δυνατόν. Μερικοί λένε: Α, ο Χριστό κοπιάρισε και τον Πλάτωνα. Μαύρα παιδιά. Ο Χριστό είναι Θεό και ο Χριστό τα έχει βγάλει όλα αυτά τα καλά πράγματα. Και τα έδωσε στον Πλάτωνα και τα έδωσε στου παλιού και τα δίνει στου νέου και τα δίνει και σε εμά παραδείγματο χάρη. Αυτά τα λίγα που ξέρουμε, ποιο μα τα έχει δώσει. Ο Χριστό τα κατασκεύασε. Ο Χριστό είναι και την αλήθεια. Ο Χριστό είναι η αλήθεια. Ναι. Και ο Χριστό είναι αυτό ο οποίο είναι η πρώτη αρχή. Επομένω, δεν είναι ο Ιωάννη ο πρώτο διδάξα, με τα που λένε μερικοί. Ναι, ναι, ναι. Ο Χριστό είναι ο πρώτο διδάξα. Αυτό που δίδαξε και τον Ιωάννη. Και το βαρεμπόριο. Το... Ποιο είναι το συμπέρασμα για τι σημαίνει αυτό. Το συμπέρασμα είναι, είναι ότι πρέπει να γεννηθεί η έννοια του μεσία, του Λυτρωτή μέσα στην καρδιά και στην ψυχή του ανθρώπου για να λυτρωθεί και ο άνθρωπο. Να καταλάβει ότι ο άνθρωπο είναι πεπτοκή φύση. Δεν είμαστε αυτό που νομίζουμε, αυτό που λέει ο Σάρτρ. Η αυτό που λέει ο Νίτσε και ο Κατατζάκη: Ότι είμαστε οι Θεοί του Σύμπαντο. Δεν είμαστε οι Θεοί του Σύμπαντο. Θα γίνουμε Θεοί του Σύμπαντο μόνο όταν προσκοληθούμε στο Θεό που είναι ο πραγματικό και ο αληθινό και ο μεγάλο και παντοδύναμο. Μόνο έτσι μέσω του Θεού θα γίνουμε, μέσω του Χριστού θα γίνουμε και εμεί μικροί Θεοί. Δεν γινόμαστε απόδεικτοι. Δεν έχουμε την ιδιότητα εμεί μέσα μα, τη, τη δυνατότητα να εξελιχθούμε σε μικρού Θεού δίχω τον ίδιο το Θεό. Επομένω η νέα εποχή που γράφουμε και στα βιβλία αυτά λέει και κηρύσσει την αυτοσωτηρία. Εμεί δεν έχουμε, κύριε Φουντουλάκη, αυτοσωτηρία. Έχουμε μόνο και αυστηρά χρήστοσωτηρία. Δεν ναι. υπάρχει αυτοσωτηρία στον άνθρωπο. Ναι, γιατί υπάρχει ναι. μόνο η χρήστοσωτηρία. Ε, δεν ξέρω αν έχουμε ένα. Λίγο ναι. δεν έχουμε ναι. ε, σε μισό λεπτό θα δώσω λίγο μισό λεπτό γιατί κλείνουμε τώρα ουσιαστικά. Απλά να υπενθυμίσουμε του φίλου μα ότι ε, τα θέματα αυτή τη εκπομπή και των άλλων εκπομπών τα δούμε από τα βιβλία τα οποία βλέπετε. Μπορείτε τώρα να τηλεφωνήσετε να πάρετε τα βιβλία αυτά σε τιμέ προσφορά. Έχουμε ξαναπεί πάμπολε φορέ ότι η εκπομπή αυτή είναι σε θεωρητική βάση και έχει πολλά έξοδα. Άρα μπορούμε να καλύψουμε ένα μέρο των εξόδων έτσι από τα έσοδα αυτών των βιβλίων. Και επίση, αν κάποιο επιθυμεί να προβάλλει τι ιδέε, τι σκέψει του, κάποιο κατάστημα το οποίο έχει, ό,τι θέλει μπορεί να έρθει στο ελεύθερο αυτό βήμα. Και βλέπουμε και το τελευταίο βιβλίο το οποίο πριν από λίγε μέρε πήρα στα χέρια μου το οποίο μιλάω για την έννοια της ψυχής, και, ουσία και ε, την Αθανασία τη ψυχή, τι είναι τελικά η ψυχή, που θα το δούμε και στην επόμενη εκπομπή. Ναι, κύριε Τσακλή, κάτι θέλετε. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξή: Ο Ιωάννη είπε, Μετανοείται και ήγηκε και η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι κοντά σε όλου του ανθρώπου πλέον. Βεβαίως. Ανεξαρτήτου φιλή και φίλου. Και αυτό το θα το δούμε και στην επόμενη εκπομπή, ναι, την δούμε. άλλη Κυριακή. Το ανεξαρτήτου φιλή ήταν εκείνο που πικάρισε το πάρα το πολύ πούμενο. και χτύπησε πολύ δυνατά του Ισραηλίτε οι οποίοι. Το επόμενο θέμα θα έχει να κάνει θέλανε έτσι, αυτοί αυτοί μόνο να και όχι άλλο. Αντικείμενο, ε, κυρίε και κύριοι, βλέπετε το τηλέφωνο τη εκπομπή. Είδατε κατά τη διάρκεια τη εκπομπή τα βιβλία τα οποία εγώ έχω γράψει, τα βιβλία τα οποία έχει γράψει ο κ. Σαντζακλή. Μπορείτε να προμηθευτείτε, αν δεν σήμερα, σε μια ειδική προσφορά σε τιμέ κόστου, να πάρετε μέρο των βιβλίων αυτών. Αν πάρετε όλα τα βιβλία, θα υπάρχει μια ειδική τιμή. Αν θέλετε και το του κυρίου Ατζακλή πάλι είναι σε ειδική τιμή, ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα κέρδος. Μόνο να διατηρηθεί αυτή η εκομπή, το ξεκαθαρίζουμε. Γιατί είδαμε σήμερα ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να ζει ε, κατά Θεό, να ακολουθεί τις εντολές του Θεού, να μπορέσει να, να συναστρέφεται και με άλλους ανθρώπους, να έχει επικοινωνία να απαλύνει την ψυχή του, να γαλινεύσει η ψυχή του, όλα αυτά όμως θα τα δούμε και στην επόμενη εκπομπή. Αν κάποιο θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, αν έχει το κάτι καθί, σοβαρό yeah. να yeah. μας yeah. πει, μπορεί yeah. να το κάνει τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ναι, μια, λέξεις λέξεις, να μια, μια λέξη ή με και, και με πιέζουν που θα κλείσουμε. Μέσα στις άλλες ευχές που άκουσα, άκουσα και κάποια ευχή που έκανε μεγάλη εντύπωση και θέλω να την πω για να γελάσουμε και λίγο. Μου είπε κάποιο: Αυτό που ποθεί μου λέει να πάθει. Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραία λοιπόν. αυτό. Έχει και βάσιμο και καλά, θεολογικό. Ακριβώ στην άλλη εκπομπή. Ευχαριστούμε αυτό πολύ. Να Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την ερχόμενη Κυριακή πάλι στι 10.30 11.25. Και αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε και να δείτε την εκπομπή την ερχόμενη Παρασκευή, διότι νύχτα, σε επανάληψη. Καλό σα βράδυ.